Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας είναι σε απόλυτη επιφυλακή, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων σημείωσε ότι ενεργοποιούμε όλο το μηχανισμό για να συνδράμουμε στα θέματα διαχείρισης του κινδύνου που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες ώρες. Σε κάθε περίπτωση, στην στιγμή αυτή ολοκληρώσαμε και την, όπως ξέρετε πολύ καλά, την σύσκεψη που είχαμε το πρωί. Ήδη όλος ο κρατικός μηχανισμός, ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας είναι σε απόλυτη επιφυλακή. Σε σχέση με το πυροσβεστικό σώμα, να σας ενημερώσω ότι κινητοποιήθηκαν και ήδη μεταστάθμευσαν σε στρατηγικά σημεία των περιοχών, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν φαινόμενα ομάδες διάσωσης σε ορμητικά νερά με ειδικό εξοπλισμό και ελπιστριοφόρα οχήματα των ειδικών μονάδων αντιμετώπισης καταστροφών από τη Θεσσαλονίκη, από τα Γιάννα, από τη Λάρισα και από τη Λαμία. Έχουν τεθεί σε ετοιμότητα άμεσης επέμβασης 5 πεζοπόρα τμήματα με κατάλληλο εξοπλισμό, αντλητικά μηχανήματα και λοιπόδια σωστικό εξοπλισμό στην Άρτα, στην Πρέβεζα, τα Ιωάννα και τη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε ότι ενεργοποιούμε όλο το μηχανισμό μας από παντού για να συνδράμουν στα θέματα διαχείρισης του κινδύνου που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες ώρες. Επίσης, έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για άμεση επέμβαση 3 ελικόπτερα έρευνας διάσωσης, ένα του πυροσβεστικού σώματος και 2 του πολεμικού ναυτικού, καθώς και ένα ελικόπτερο έρευνας συντονισμού. Επίσης, ενημερώνω ότι με απόφαση, με εισήγησή μας και η ελληνική αστυνομία θα βγάλει τη σχετική απόφαση, απαγορεύεται η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων κατά μήκος του Εθνικού Οδικού Δικτύου στους νομούς Αχαΐας, Ετωλοκαρνανίας, Ηλίας, Μεσσηνίας, από σήμερα στις 9 το βράδυ μέχρι αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα, για 24 ώρες. Η κυβέρνηση μελετά και άλλες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των ακριτικών νησιών πέραν της απαλλαγής από τον Έμφυα που ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσιρόπουλος, μιλώντας στη Βουλή, είπε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της ζωής και της οικονομικής δραστηριότητας των μικρών νησιών. Αναπτύσσοντας την τροπολογία για την απαλλαγή από τον Έμφυα 28 ακριτικών νησιών, έκανε λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής ευαισθησίας και εθνικής διάστασης. Επισήμανε επίσης ότι η ρύθμιση αφορά όσους δηλώνουν την κατοικία τους στα νησιά αυτά ως κύρια και κάλεσε όλα τα κόμματα της Βουλής να τη στηρίξουν. Η απόσυρση του όρου Τσρέις είναι ένα πρώτο θετικό βήμα. Η αποκλιμάκωση όμως στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, αναφερόμενος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Η απόσυρση του Roots Race είναι ένα πρώτο θετικό βήμα. Η αποκλιμάκωση όμως στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια. Δεν γίνεται να διακηρύττεις ότι διαβουλεύεσαι και ταυτόχρονα να επιβουλεύεσαι. Ούτε να λες ότι συνομιλείς την ώρα που συνεχίζεις να απειλείς. Η δική μας θέση υπήρξε ξεκάθαρη και παραμένει σταθερή. Ισχύει αυτό το οποίο έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, τέλος των προκλήσεων, αρχή των συζητήσεων. Εφόσον λοιπόν η διάθεση αποκλιμάκωσης από πλευράς της Τουρκίας δεν είναι προσχηματική, η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διερευνητικές επαφές για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Από το σημείο που διακόπησαν το Μάρτιο του 2016 με υπαιτιότητα της Τουρκίας. Όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, υπάρχει ανοιχτός διάβολος επικοινωνίας σε επίπεδο συμβούλων και αν αυτό είναι εφικτό, θα γίνει. Προέχει όμως η συνέπεια και η συνέχεια στην έπρακτη αποκλιμάκωση από πλευράς της Τουρκίας. Πάνω από 1.100 άτομα, κυρίες και κύριοι, έχουν μεταφερθεί στη δομή του Καρατεπέ, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώ όπως ανέφερε σε εξέλιξη σημερινή επιχείρηση της αστυνομίας μεταφοράς προσφύγων μεταναστών στη νέα δομή. Αναφέρθηκε και στη σύλληψη των επαιτίων πρόκληση εμπρισμού στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης Μόριας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο τρίπτυχο στέγαση, σύντηση, προστασία. Είναι κοινά παραδεκτό ότι η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα στα θλιβερά γεγονότα στη Μόρια, συνεκτιμώντας όλες τις διαστάσεις του προβλήματος. 6 από τους υπαίτιους για τα γεγονότα αυτά συνελήφθησαν. Εκατοντάδες ασυνόδευτα προσφυγόπουλα απομακρύνθηκαν άμεσα από το νησί. Και μέσα σε λίγες μέρες οργανώθηκε ένα νέο προσωρινό κέντρο υποδοχής σε ένα διαφορετικό χώρο με συνθήκες πολύ καλύτερες από εκείνες που επικρατούσαν στη Μόρια. Παρ' όλα αυτά,
Η διαδικασία της μετακατάστασης στη νέα δομή γινόταν μετεμποδίων, καθώς ομάδες μεταναστών τους υποκινούσαν να μείνουν εκτός δομής, υποστηρίζοντας πως έτσι θα φύγουν από τη Λέσβο. Η κυβέρνηση κατέστησε σαφές ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Κυρίως μάλιστα ότι η απόφασή της είναι να τηρηθεί σε κάθε περίπτωση η νομιμότητα. Από σήμερα το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας με τη συμμετοχή και 70 γυναικών αστυνομικών με στόχο τη μεταφορά των προσφύγων και μεταναστών στη νέα δομή στο Καράτεπέ. Μέχρι το πρωί είχαν μεταφερθεί περισσότερα από 1.150 άτομα εντός της προσωρινής δομής φιλοξενίας. Στην είσοδο υποβάλλονται σε τεστ κορονοϊού από 17 κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ και ακολουθούνται οι διαδικασίες καταγραφής. Συνεχίζουμε υλοποιώντας το τρίπτυχο που είχαμε θέσει εξ αρχής. Στέγαση, σύτηση, προστασία. Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΕΟΔΗ τον απολογισμό της πανδημίας στη χώρα μας για το τελευταίο 24ωρο. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής. Σήμερα ανακοινώνουμε 359 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 21 συνδέονται με γνωστές ηρωές και 36 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. 69 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 ετών. Τέλος, έχουμε 9 ακόμη καταγεγραμμένους θανάτους και 325 θανάτους συνολικά στη χώρα. Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης Λέρου μετά τον εντοπισμό δύο νέων κρουσμάτων κορονοϊού. Πρόκειται για δύο Σομαλές, οι οποίες είχαν έρθει σε επαφή με την έγκυο γυναίκα από την Παλαιστίνη. Αναφερόμενες στις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας, ο κύριος Πέτσας είπε ότι είναι αδιαφυσβήτητο ότι η χώρα μας εξακολουθεί να καταφέρνει καλύτερα από τις περισσότερες χώρες στη μάχη απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά, είναι γεγονός ότι ορισμένες περιοχές της πατρίδας μας βρίσκονται ήδη στο πορτοκαλί και οφείλουμε να κινηθούμε πριν ανάψει κόκκινο. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι η χώρα μας εξακολουθεί να τα καταφέρνει καλύτερα από τις περισσότερες χώρες στη μάχη απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, συγκεκριμένα. Σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, στις 15 Σεπτεμβρίου βρισκόμασταν στην 124η θέση διεθνώς. Ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος κρούσματων ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι 3.817, ο εθνικός μέσος όρος είναι 1.319, δηλαδή τρεις φορές μικρότερος από το διεθνή μέσο όρο. Σε ό,τι αφορά τους θανάτους, βρισκόμαστε στην 110η θέση διεθνώς. Ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι 120,6, ο εθνικός μέσος όρος είναι 30, δηλαδή 4 φορές μικρότερος. Αυτή την επιτυχία, όπως τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε μέχρι να βρεθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, που δεν θα είναι άλλη από το εμβόλιο ή μια τελείως αποτελεσματική θεραπεία. Παρ' όλα αυτά, είναι γεγονός ότι ορισμένες περιοχές της πατρίδας μας βρίσκονται ήδη στο πορτοκαλί και οφείλουμε να κινηθούμε πριν να ανάψει το κόκκινο. Ανάμεσά τους και η περιφέρεια Αττικής, που βρίσκεται σήμερα μεταξύ μέτριου και υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου. Εμφανίζει καθημερινά περίπου 3 κρούσματα στις 100.000 κατοίκους, γεγονός που την κατατάσσει στο μέτριο επίπεδο κινδύνου. Εμφανίζει όμως και αυξημένη επιβάρυνση στις κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, καθώς 2 στις 3 περίπου είναι κατελημένες, γεγονός που την κατατάσσει στον υψηλό κίνδυνο. Η επιδείνωση αυτή οδήγησε την κυβέρνηση στην απόφαση να προχωρήσει, ακούγοντας τις εισηγήσεις των ειδικών, στη λήψη πρόσθετων μέτρων για την Αττική. Χρειάζεται όμως να συμπράξουμε όλοι απέναντι στον κοινό εχθρό. Χρειάζεται να τηρούμε τις συστάσεις των ειδικών, προκειμένου να αποτρέψουμε τα χειρότερα και να μην χρειαστούν επιπλέον μέτρα. Χρειάζεται να δείξουμε υπομονή και επιμονή μέχρι να φτάσουμε στον εμβολιασμό μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι. Το πρόβλημα είναι μπροστά μας, είναι δυναμικό και εξελίσσεται. Και επηρεάζεται από τη συμπεριφορά μας. Ας φροντίσουμε όλοι, τηρώντας τα μέτρα που συνιστούν οι ειδικοί, να βάλουμε φρένο στα αυξημένα κρούσματα που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Αν δεν το κάνουμε, το κοινωνικό και οικονομικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο. Για μας, η δημόσια υγεία δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά. Η κυβέρνηση πήρε και θα παίρνει κάθε φορά όποια μέτρα χρειάζονται. Εάν έχουμε βελτίωση,
μπορεί, όπως έγινε σε κάποια νησιά μας, να αποσύρονται τα έκτακτα μέτρα. Εάν έχουμε επιδείνωση, μπορεί, όπως γίνεται τώρα στην Αττική, να εντείνονται. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση συνεχίζει την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Ήδη έχουν προσληφθεί πάνω από 6.800 γιατροί και νοσηλευτές με προσωρινές συμβάσεις. Πολλοί από αυτούς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα βρουν μόνιμη θέση στο σύστημα υγείας με επιπλέον οριοδότηση στους διαγωνισμούς μονίμων θέσεων που θα ξεκινήσουν. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν δίστασαν να μπουν στη μάχη με τον κορονοϊό πρέπει να επιβραβεύονται. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η αύξηση των κλινών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Σήμερα οι κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας ανέρχονται σε 930. Από αυτές, οι 701 διατίθενται για ασθενείς με άλλα νοσήματα και οι 229 για την νοσηλεία ασθενών με COVID. Από αυτές είναι εγκατελειμμένες οι 86 και οι κενές 143. Δηλαδή το ποσοστό πληρότητας είναι 37,5%. Στα νοσοκομεία της Αττικής, από το σύνολο των 330 κλινών ΜΕΘ, έχουν διατεθεί 225 για άλλα νοσήματα και 75 για κορονοϊό. Από αυτές, οι 53 είναι εγκατελειμμένες και 22 κενές. Τη στιγμή αυτή, καθώς αυξάνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία της Αττικής, το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει τον σχεδιασμό για αύξηση των κλινών ΜΕΘ-COVID, όπως έκανε και στην πρώτη φάση της πανδημίας. Και για να μειωθεί το ποσοστό πληρότητας, καταρχάς θα αυξηθεί ο παρονομαστής, δηλαδή ο συνολικός αριθμός των ΜΕΘ-COVID. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, προστίθενται μέσα στις επόμενες 7 ημέρες 40 επιπλέον κλίνες ΜΕΘ-COVID. Πρόκειται για 12 κλίνες στο Σωτηρία, 12 στο Σκληπείο Βούλας, 6 στο Αττικόν, 4 στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αττικής και 6 στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Στο μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία δημιουργίας 236 νέων μόνιμων κλινών ΜΕΘ από τις μεγάλες δωρεές των τελευταίων μηνών. Συγκεκριμένα, 155 υπερσύγχρονες ΜΕΘ και 19 μονάδες αυξημένης φροντίδας από την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος θα αρχίσουν να παραδίδονται στο ΕΣΥ πριν το τέλος του έτους. Εντός του Οκτωβρίου ολοκληρώνεται και η εμβληματική δωρεά της Βουλής των Ελλήνων για την κατασκευή 50 κλινών ΜΕΘ στο νοσοκομείο Σωτηρία. Έως τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται και η παράδοση 8 ΜΕΘ και 4 μονάδων αυξημένης φροντίδας στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας από τη δωρεά του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, της κυρίας Αγγελικής Φράγκου και της Ιων ΑΕ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και την διαχείριση της πανδημίας εξαπολύουν 48 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον πρώην Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για χρησιμοποίηση κατά το δοκούν των αριθμών από τους πολιτικούς υπευθύνους για την διαχείριση της πανδημίας με αρνητικές επιπτώσεις στην αξιοπιστία της πολιτείας και των ειδικών επιστημόνων και συνακόλουθα τον βαθμό κοινωνικής συμμόρφωσης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν το σύνολο των εγγράφων που αφορούν την διαχείριση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Στο θέμα που προέκυψε με τις μάσκες για τα σχολεία αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας χαρακτηρίζοντας ανορθογραφία την παραγωγή μασκών με λανθασμένες διαστάσεις και είπε ότι η κυβέρνηση το αναγνωρίζει και το διορθώνει ενώ τόνισε ότι η ευθύνη είναι συλλογική. Τα σχολεία άνοιξαν χωρίς τα προβλήματα που κάποιοι προεξοφλούσαν, χωρίς τις ακρότητες που ίσως κάποιοι προσδοκούσαν. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς έδειξαν υπευθυνότητα και τήρησαν τα μέτρα που υπέδειξε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, υιοθετώντας τις συστάσεις των ειδικών. Τους ευχαριστούμε. Η φετινή, ιδιαίτερη σχολική χρονιά απαιτεί από όλους υπομονή και επιμονή. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι υπήρξε μία ανορθογραφία. Αυτή που αφορούσε το μέγεθος ενός σημαντικού αριθμού από τις μάσκες που αδυναμήθηκαν στα παιδιά μας. Τι ακριβώς έγινε, έχει διευκρινιστεί από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας. Φυσικά, η ευθύνη είναι συλλογική και η ανορθογραφία αυτή διορθώθηκε. Πρώτον, σταμάτησε αμέσως η παραγωγή των μασκών μεγάλου μεγέθους. Και δεύτερον, οι μάσκες που είχαμε πει ότι θα δοθούν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, θα δοθούν κανονικά χωρίς καμία παραπάνω επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο.
Επίθεση στην κυβέρνηση και την διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού εξαπέλυσε η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής σε δήλωσή της μετά το τέλος της επίσκεψής της στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η αποτυχία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα του κορονοϊού είναι ολοφάνερη. Έχασαν πολύτιμο χρόνο με την τακτική του βλέποντας και κάνοντας και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Ο κύριος Μητσοτάκης έμεινε στα λόγια. Η απουσία δικτύου πρωτοβάθμιας με κινητά συνεργεία ρίχνει για άλλη μια φορά όλο το βάρος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και δυστυχώς δεν έγιναν για τη στήριξή του αυτά που θα έπρεπε. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μίλησε στο Κοινοβούλιο στην πρώτη ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιγράφοντας το σχέδιό της για μια πράσινη ανάκαμψη από την κρίση COVID-19. Το κλίμα, η σημασία της ενότητας και της συνεργασίας και ο επόμενος επταετής προϋπολογισμός ήταν βασικά στοιχεία της συζήτησης. Bringing Europe out of an unprecedented health crisis was the first priority outlined by Commission President Ursula von der Leyen in her first State of the Union address made before the members of the European Parliament. She vowed that the European Union would lead the way to a strong economic recovery. We turned fear and division between member states into confidence in our union. We choose to not only repair and recover for the here and now, but to shape a better world, a better way of living for the world of tomorrow. And this is Next Generation EU. But that 750 billion euro recovery package cannot come at the expense of the climate. There is no urgent need for acceleration, no more urgent need for acceleration than when it comes to the future of our fragile planet. While much of the world's activity froze during lockdowns and shutdowns, the planet continued to get dangerously hotter. The Commission announced an ambitious increase of 2030 emissions reduction targets to 55% and will earmark 37% of the recovery plan for achieving European Green Deal objectives. Parliament's group leaders insisted the recovery must support Europe's youth and employment and make them a priority. You can spend the money of the recovery fund only once, and our priority is the future of Europe's young generation. Let us use now 1/3 of the recovery funds to finance a pact for European jobs. No olvidemos que el cuidado de las personas también forma parte de la sostenibilidad. Y ahora más que nunca debemos insistir en una estrategia contra la pobreza que incluya la garantía infantil y una directiva marco para el salario mínimo. Members also highlighted the urgency of enforcing rule of law across member states. Statul de drept nu e abstract și e responsabilitatea dumneavoastră să stați alături de Parlament în această luptă, la fel ca în lupta pentru resursele proprii, pentru un nou buget, pentru că așa începem să construim Europa. EU funds have to foster EU values and uphold the fundamentals of EU treaties. And there can be no discount on the rule of law, not for Hungary, not for Poland, not for any other country. While others called for more independence and a strong position in the face of foreign powers. Où est l'Union européenne face à la Chine? La crise sanitaire a révélé notre dépendance, notre vulnérabilité face aux géants asiatiques. Some MEPs were not convinced by the Commission's priorities. If you and your Commission continue on the current course, the course espoused by many of my fellow group leaders here this morning, Europe will be wrecked. Personne n'est dupe, Madame von der Leyen. Si vos mots changent progressivement, vos recettes restent les mêmes. Libre-échange, austérité, concurrence, ces mêmes recettes qui nous ont menés au bord du gouffre. Parliament also praised von der Leyen's commitment to social issues and to stamping out racism and hate speech. The Commission says it is more determined than ever to use its plans for a digital revolution and European Green Deal to propel Europe into a prosperous and united future.
Επίσκεψη στο νησί της Λέρου πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού Αθλητισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου. Η Υπουργός είχε συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο Λέρου, υπό τον Δήμαρχο Λέρου κ. Μιχάλη Κόλια, το Δημοτικό Συμβούλιο και υπηρεσιακών, πολιτικών και στρατιωτικών παραγόντων και φορέων του νησιού. Ο Δήμαρχος Λέρου κ. Κόλιας ευχαρίστησε την Υπουργό για την συνεργασία τους και έθεσε αρκετά θέματα που αφορούν το νησί. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο της Λέρου. Σε λίγα λεπτά η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, θα αφήσει τη Λέρο. Από ό,τι μαθαίνουμε, έγινε πολύ και σημαντική δουλειά αυτές τις σχεδόν 2,5 μέρες που βρέθηκε στο νησί μας. Η Υπουργός συζήτησε για όλα τα θέματα με την τοπική αυτοδιοίκηση, με φορείς. Κοντά μας έχουμε τον Δήμαρχο της Λέρου, τον κύριο Κόλια. Κύριε Δήμαρχε. Από τις πιο σημαντικές επισκέψεις της κυρίας Υπουργού, η οποία σημειωτένει η πρώτη Υπουργός Πολιτισμού που επισκέπτεται το νησί μας. Και την οποία ευχαριστώ πραγματικά εκ μέρους του λεριακού λαού, διότι το τριήμερο αυτό που βρίσκεται στο νησί μας δουλέψαμε σκληρά και δεν περίμενα εγώ προσωπικά να παραβρεθεί παντού, σε όλα τα μνημεία, οπουδήποτε και αν βρισκόντουσαν αυτά, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με στόχο την διάσωση, αποκατάσταση αλλά και ανάδειξη. Σύντομα, η Λέρος, σε συνεργασία με την κυρία Υπουργό, τη Δημοτική Αρχή και τη συμμετοχή του κόσμου βεβαίως, που απαιτείται η ευαισθησία σε αυτό το τομέα, θα είναι ένας τόπος ιστορικού πλέον τουρισμού. Σε συνέχεια των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που έχουμε, του καταδυτικού, του περιπατητικού, του θρησκευτικού, του ποδηλατικού, θα έχουμε πλέον και την ανάδειξη των Δευτέρων Παγκοσμίων Πολέμων. Υπάρχει η διάθεση από την σημερινή κυβέρνηση και συγκεκριμένα από την κυρία Υπουργό, θα βρεθούν οι πόροι σε συνεργασία και με την περιφέρεια και είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα έχουμε το θεμητό αποτέλεσμα. Η Υπουργός κατά την παραμονή της στο νησί της Λέρου περιόδευσε σε αρχαιολογικούς χώρους. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε δημοσιογράφος της τηλεόρασης Αιγαίο, κύριος Νίκος Ιγνατίδης. Κλείνει λοιπόν ένα ταξίδι που αφήνει ελπίδα. Κλείνει ένα ταξίδι παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της κυρία Μενδώνη, η οποία άφησε πολλά χαμόγελα στην τοπική κοινωνία και τη Δημοτική Αρχή. Έτσι κι αλλιώς ήταν ένα μεγάλο στίχημα του νυν Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η Ελλάδα θα αναδείξει επιτέλους τους κρυμμένους θησαυρούς. Και έχω την εντύπωση, κυρία Υπουργή, ότι για κρυμμένους θησαυρούς να μιλάμε, σε αυτό το νησί που ήρθατε, οι πληροφορίες να λένε ότι εσείς είδατε πολλούς. Ήταν πολλοί θησαυροί, πραγματικά και οι συνεργάτες μου. Και εγώ να επισημάνω ότι ήρθαμε με ένα κλιμάκιο υπηρεσιακών παραγόντων και συνεργατών μου από την Αθήνα. Οι συνεργάτες μου λοιπόν και εγώ είμαστε πραγματικά ευτυχείς που βρεθήκαμε στο νησί και συνειδητοποιήσαμε όχι απλώς το πολιτιστικό απόθεμα το οποίο διαθέτει, αλλά συνειδητοποιήσαμε τη φυσιογνωμία αυτού του νησιού. Φυσικά έχει αρχαιολογικά κατάλοιπα. Έχει βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες αξιόλογες. Όμως η φυσιογνωμία της Λέρου ταυτίζεται από την περίοδο του Μεσοπολέμου και των δύο μεγάλων πολέμων, του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κατάλοιπα τα οποία υπάρχουν, ένα τεράστιο και πολύτιμο αρχιτεκτονικό απόθεμα, κτίρια μοναδικά, συγκεκριμένης περίοδου, τα οποία όμως, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, έγιναν από Έλληνες και ανήκουν στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεφάλαιο δικό μας. Και αυτό είναι που τονίζει και ο αρχαιολογικός νόμος, ότι οφείλουμε να προστατεύουμε τα σημαντικά κατάλοιπα του παρελθόντος οποιασδήποτε περίοδου από τη στιγμή που είναι στην επικράτειά μας. Εδώ λοιπόν έχουμε εξαιρετικά σημαντική αρχιτεκτονική, και μιλάω για την περίοδο της Ιταλοκρατίας. Το Λακί είναι από μόνο του μια μοναδική στα ευρωπαϊκά δεδομένα πόλη, η οποία χτίζεται εξ αρχής σε ένα χώρο που οριοθετείται, πολεοδομείται από την αρχή. Αυτό το έχουμε μόνο στις περιπτώσεις των αρχαίων ελληνικών πόλεων. Από εκεί και πέρα έχουμε το Λακί. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχουμε εξαιρετικά κτίρια, τα οποία μαζί με τον ευρύτερο ιστορικό τόπο που είναι το Λακί και τα Λέπιδα, δημιουργούν μια μοναδική ενότητα πολιτισμική βασισμένη στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία. Όμως η Λέρος έχει και το απόθεμα των στρατιωτικών κτιρίων. Ελάχιστοι τα ξέρουν. Εσείς εδώ έχετε ένα τουρισμό που επαναλαμβάνετε, τα γνωρίζει. Αλλά το ευρύ κοινό δεν ξέρει τον πλούτο αυτό των εγκαταστάσεων.
Εχθές με τον κύριο Δήμαρχο και με τους άλλους παράγοντες τοπικούς επισκεφθήκαμε και την Πατέλα και το Στρατιωτικό Μουσείο. Τα ίδια τα ευρήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ο χώρος είναι μοναδικός στο συνδυασμό του με τα κατάλοιπα των στρατιωτικών αυτών υποδομών. Δεν ξέρω, εμείς δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει, δεν ξέρω αν πολλοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι εδώ υπάρχει ο πρόγονος, ο πρόδρομος του πρώτου ραντάρ. Είναι πράγματα τα οποία αξίζει τον κόπο να αναδειχθούν μέσα στα πλαίσια ενός ευρύτερου εναλλακτικού τουρισμού. Άκουσα τον Δήμαρχο προηγουμένως, ο οποίος μίλησε για τον ιστορικό τουρισμό. Ο ιστορικός τουρισμός είναι ένας κλάδος του τουρισμού, ο οποίος τώρα αναδεικνύεται, αφορά ανθρώπους ενός υψηλού πνευματικού επίπεδου που θέλουν να δουν τους τόπους των τελευταίων πολέμων και οι οποίοι, όπως λένε τουλάχιστον οι στατιστικές, είναι και άνθρωποι με αρκετά υψηλό, μέσο και προς τα πάνω, οικονομικό επίπεδο. Επομένως, εδώ έχουμε κάθε λόγο να αναδείξουμε την ίδια τη φυσιογνωμία και την ιστορία του νησιού, συγχρόνως να εξασφαλίσουμε μέσω του πολιτισμού ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό πόρο και οικονομικό πόρο για το νησί. Είπαμε λοιπόν, κάναμε ένα προγραμματισμό με τον Δήμαρχο, καταρχήν να αξιοποιηθεί στο επίπεδο των μουσιακών υποδομών όλο αυτό το απόθεμο που υπάρχει από τα τούνελ και τις γαλαρίες του στρατού, σε συνδυασμό με τα ίδια τα εκθέματα, τα οποία είναι πολλά και σημαντικά. Κάναμε ένα σχέδιο, ένα προγραμματισμό, το Υπουργείο Πολιτισμού θα βοηθήσει τον Δήμο σε όλη αυτή την διαδικασία, διότι όπως καταλαβαίνετε, χρειάζονται ειδικοί μελετητές και χρειάζονται και χρήματα για να γίνουν αυτά. Πρέπει λοιπόν να δούμε και θα το δούμε στη συνεργασία με τον Δήμο σε τι προγράμματα μπορούμε να εντάξουμε το κομμάτι αυτό των ουσιακών υποδομών. Γυρίζω πίσω στο Λακκή για να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα συστήσει μια επιστημονική ομάδα, ήδη έχω ζητήσει από τη Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων που ήταν μαζί μου στο κλιμάκιο, να κάνει συγκεκριμένη πρόταση να συστήσουμε μια επιστημονική ομάδα και μέχρι το τέλος του χρόνου ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε στην εκπόνηση ενός στρατηγικού πλαισίου, ενός master plan, το οποίο θα μας επιτρέψει να δούμε και τι χρήσεις θα αποδώσουμε στα κτίρια αυτά. Ήδη η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, η αρμόδια, ο κύριος Καριδάκης, είναι έτοιμος να προχωρήσει στην κήρυξη της πόλης του στο Λακκή και στα Λέπιδα ως ιστορικό τόπο. Αυτό δεν πρέπει να τρομάξει κανένα. Είναι μία μορφή προστασίας. Όλα μπορούν να γίνονται, απλώς πρέπει να προστατευτεί αυτή η ιστορικότητα και το αρχιτεκτονικό απόθεμα του τόπου. Και με την Πατέλα, πάλι συνεννοηθήκαμε με τον Δήμαρχο, να δούμε τον τρόπο που θα εκπονηθεί από τον Δήμο μία μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, για να δούμε πώς αυτό το απόθεμα της συγκεκριμένης περιοχής θα ενταχθεί στην λογική ενός προγράμματος και ενός σχεδίου. Είναι πράγματα τα οποία θα τα ξεκινήσουμε αμέσως. Θέλουμε να βοηθήσουμε, θεωρούμε ότι η Λέρος πρέπει να βγει μπροστά και δυναμικά και γιατί έχει όλα τα δεδομένα για να γίνει αυτό. Φυσικά η συνένεση και η βούληση της τοπικής κοινωνίας είναι απαραίτητη, αλλά όπως μας διαβεβαίωσαν και ο κύριος Δήμαρχος και οι συνεργάτες του, αυτό το δεδομένο υπάρχει. Επομένως, βλέπω ότι το ταξίδι αυτό είναι η αρχή μιας μακράς συνεργασίας με αντικειμενικό και μοναδικό στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος κυρίως του 20ου αιώνα. Είναι και το κάστρο, είναι και κάποιες εκκλησίες τις οποίες θα τις δούμε, θα βοηθήσουμε. Έχετε για παράδειγμα την εντελώς ιδιαίτερη εκκλησία της Παναγίας της Πειράς. Πήγαμε και είδαμε τις αγιογραφίες τις οποίες έχουν φιλοτεχνήσει οι εξόριστοι που εστάλησαν εδώ την περίοδο της δικτατορίας. Ο Καραγιάννης, ο Τσακίρης, σημαντικές μορφές. Είδαμε και τα σχέδια του Ρίτσου στο Λαογραφικό Μουσείο στον πύργο Μελένη. Είναι λοιπόν όλα αυτά συνθέτουν μοναδικές ενότητες οι οποίες πρέπει να αναδειχθούν.
Σε νέα εποχή για την εξυπηρέτηση του πολίτη, έρχεται ο Δήμος Ρόδου με την παροχή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών ραντεβού στις υπηρεσίες. Αυτό ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γιάννης Καμπούρης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε συνυπηκορούμενος από τους υπηρεσιακούς κ. Μανή, Κάρου και Καστανάκη. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 310 νέα κρούσματα. Δεν είμαι μέλος ούτε του ΕΟΔΗ, ούτε γιατρός είμαι. Είμαι ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τα στελέχη μου μαζί τον Διευθυντή και τον κύριο Καστανάκη, και το λέω με μεγάλη περηφάνεια, γιατί μετά τον τηλέδημο και το TRIP 2020, την εφαρμογή για τους παιδικούς σταθμούς όπου οι συμπολίτες μας μπορούσαν να εγγράψουν τα παιδιά τους χωρίς να συνοστίζονται, την εφαρμογή για την απαλλαγή των τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, τα ηλεκτρονικά αιτήματα πολιτών, με την τοποθέτηση καμερών ολοκληρώνεται η εφαρμογή του ΧΙΤΑ, πρωτάκουστο για τη Ρόδο. Μέχρι πριν λίγο ήταν ένα είδος μπακάλικου η όλη διαχείριση του ΧΙΤΑ, η οικονομική διαχείριση εννοώ, του κινητηρίου και της ακίνητης, ενώ στασιμότητα, όπως τα παρατήρησες και εσύ, Διευθυντή μου, παρατηρείται. Στην εφαρμογή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αν και την εγκαταστήσαμε στους ηλεκτρολόγους, δεν έχει γίνει τίποτα, στο πράσινο και στο τροχαίο υλικό. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε η απόφαση, η προγραμματική του Δήμου Ρωδίων με τον Δήμο Τρικαίων και την Ήτρικαλα, και περιμένουμε την αποκεντρωμένη, την οικονομική, την απόφαση της οικονομικής, την απόφαση της Οικονομικής μας Επιτροπής και την αποδοχή από το Δήμο Τρικαίων και την Ήτρικαλα, για να αρχίσει η υλοποίηση, που μόνο έργα έχει όπως το γνωρίζετε, της προγραμματικής. Στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου, που πάλι για κάποιο λόγο η επικοινωνία μας δεν ήταν καλή, να σας πω ότι ξεκίνησε το General Data of Personal Regulation, μια κοινοτική οδηγία, η οποία θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί τον Μάιο του 2018. Δεν ξέρω γιατί δεν έγινε. Κάποιοι θεώρησαν ότι δεν είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ξεκινήσαμε και αυτό, τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα για το Δήμο Ρόδου. Και τώρα ήρθε σειρά των ηλεκτρονικών ραντεβού για δημοτολόγια και ληξιαρχία για όλο το νησί. Σεβόμενοι τους συμπατριώτες μας και την εποχή που διανύουμε, η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και συγκεκριμένα το στέλεχός μας, ο κύριος Καστανάκης, κύριος Βασίλης Καστανάκης, με την επίβλαψη του Διευθυντή μου, του Νίκου του Μανίκαρου, ολοκλήρωσε την εφαρμογή των ηλεκτρονικών ραντεβού, όπου οι πολίτες, όπως θα σας αναλύσει σε λίγο ο ίδιος, έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού ημέρα, ώρα και με ποιον υπάλληλο σε οποιοδήποτε δημοτολόγιο ληξιαρχείο του νησιού, έτσι ώστε να μην ξαναεμφανιστούν, ιδιαίτερα στο Δημαρχείο της Ρόδου, φαινόμενα συγχρωτισμού και συνωστισμού στους διαδρόμους, αλλά και στις άλλες ενότητες. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να κάνουμε την εφαρμογή όσο πιο απλή γίνεται. Στην ουσία χρειάζεται μόνο ένα email, στο οποίο η εφαρμογή στέλνει ένα σύνδεσμο για να εισέλθουμε. Το URL της εφαρμογής ή η διεύθυνση είναι politis.roads.gr. Αυτή είναι η αρχική σελίδα της εφαρμογής. Ο πολίτης επιλέγει το είσοδος. Σε αυτή την οθόνη του ζητάει να συμπληρώσει ένα έγκυρο email, στο οποίο θα του σταλεί ο σύνδεσμος εισόδου στην εφαρμογή. Αφού συμπληρώσει το email, επιλέγει το «Ας ξεκινήσουμε». Όπως βλέπετε πάνω-πάνω, έχει στείλει ένα email. Ο τίτλος του είναι «Ηλεκτρονικά ραντεβού». Αφού μπούμε μέσα,
μας καλωσορίζει και μας ζητάει να επιλέξουμε τον παρακάτω σύνδεσμο, αυτό που λέει πιέστε εδώ. Πιέζοντας πιέστε εδώ, ανοίγει εφαρμογή, συμπληρώνουμε το επώνυμο και το όνομά μας και ένα τηλέφωνο, επιλέγουμε για ποια υπηρεσία ενδιαφερόμαστε, δημοτολόγιο ή ληξιαρχείο, ας πούμε δημοτολόγιο, επιλέγουμε την τοποθεσία, είναι Δημαρχείο Ρόδου και όλες οι δημοτικές ενότητες. Επιλέγουμε Δημαρχείο Ρόδου. Στη συνέχεια επιλέγουμε η μέρα η οποία μας ενδιαφέρει. Εάν κάνουμε το ραντεβού σήμερα, δεν μας αφήνει να κλείσουμε ραντεβού τη σημερινή ημερομηνία. Σας πάμε Παρασκευή 18. Ανοίγει το παράθυρο και μας ζητάει να επιλέξουμε τα διαθέσιμα ραντεβού. Τα ραντεβού ξεκινάνε από τις 8 έως τις 2.30. Για τα δημοτολόγια είναι ανά 1/4. Αν επιλέξουμε το ραντεβού των 8.30, πατάμε καταχώρηση. Μας λέει ότι είναι επιτυχής η καταχώρηση ραντεβού. Εάν θέλουμε, το στέλνουμε και στο email μας σαν υπενθύμηση να το έχουμε. Οι υπάλληλοι αύριο το πρωί, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή που έχουμε φτιάξει για τους υπαλλήλους, θα μπουν και θα δουν ότι έχουν ένα ραντεβού. Η συγκεκριμένη εφαρμογή την έχω βαφτίσει παιδική. Έχω βάλει παιδάκι τρίτης δημοτικού και το έχει καταφέρει. Είναι πανεύκολη, τα βήματα είναι απλά και εύχομαι από εδώ και πέρα ο κόσμος να κλείνει ηλεκτρονικά ραντεβού παρά να στείνεται στις ουρές, όπως είδατε και σήμερα, έχει 4 άτομα έξω από το δημοτολόγιο. Δεν υπάρχει λόγος. Στην τηλεοπτική εκπομπή Contra News 10 και στον δημοσιογράφο Γιώργο Μελιγόνη παραχώρησε συνέντευξη ο Νεκτάριος Σαντορινιός, σχολιάζοντας την διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής από πλευράς της κυβέρνησης τόσο στο θέμα της υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όσο και στην στήριξη της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι στην επικαιρότητα. Σίγουρα. Ελληνοτουρκικά. Φαίνεται ότι μπαίνει ξανά στις ράγες μια διαδικασία για να ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Θέλω να σας ρωτήσω, όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι αν ο κύριος Μητσοτάκης πάει πίσω από την εθνική γραμμή για ποιες διαφορές αναγνωρίζει η Ελλάδα με την Τουρκία να μας το πει, είχε κάτι στο μυαλό του κατά τη γνώμη σας? Βλέπετε κάτι δηλαδή στο οποίο πάει να υποχωρήσει η κυβέρνηση? Κύριε Μελιγκόνη, έχουμε δύο στοιχεία. Το ένα είναι η αναφορά στη μείζωνα διαφορά, ναι, από τον κύριο Πρωθυπουργό. Μίλησε για μείζωνα διαφορά. Που αφορά υπονοώντας λέτε ότι υπάρχουν και άλλες από τις θαλάσσιες ζώνες. Ναι. Όταν μιλάμε για μείζωνα διαφορά, ποιες είναι οι ελάσσονες? Ναι. Δηλαδή πρέπει να διευκρινιστεί αυτό. Το δεύτερο ζήτημα που τίθεται είναι, εγώ θα έλεγα και στο ίδιο το άρθρο που έβγαλε σε τρεις εφημερίδες ευρωπαϊκές ο κύριος Πρωθυπουργός, όπου εκεί πέρα αναφέρεται στο Roots Race, λέγοντας ότι έκανε έρευνες, άρα έκανε έρευνες, αλλά πού? Σε θαλάσσια ζώνη η οποία διεκδικείται τόσο από εμάς όσο και από την Ελλάδα, όσο και από την Τουρκία. Ναι. Εδώ πέρα τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα, γιατί νομίζω ότι η εθνική γραμμή και η γραμμή η οποία έχει θεσμοθετηθεί κιόλας με νόμο του κράτους, με τον νόμο Μανιάτη, λέει ότι όπου βρίσκεται η ελληνική υφαλοκρηπίδα υπάρχουν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Ναι. Εδώ λοιπόν αφισβητείται η βασική εθνική γραμμή των κυριαρχικών δικαιωμάτων και από ποιον? Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Άρα λοιπόν... Τώρα βέβαια κάποιος ήθελε να σας προβοκάρει, θα σας έλεγε ότι δεν την έχουμε ανακηρύξει την υφαλοκρηπίδα. Έτσι. Εμείς το λέμε, το δεν λέμε, έχουμε το ανακηρύξει Roots Race μπήκε στην υφαλοκρηπίδα κλπ. Η υφαλοκρηπίδα υφίσταται και υφίσταται μάλιστα και με τον νόμο Μανιάτη, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι, ναι. Δεν έχουμε ανακηρύξει την ΑΟΣ. Δεν έχουμε ανακηρύξει, αλλά ό,τι δίκαιο βρίσκεται πάνω από την εφαλοκρηπίδα, ναι, σύμφωνα και με το διεθνές δίκαιο, θεωρείται ΑΟΣ και άρα κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας μας. Δεν μπορεί λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να κάνει πίσω από τις εθνικές θέσεις. Το αν οι εθνικές θέσεις είναι σωστές ή λάθος, να το συζητήσουμε, αλλά να το συζητήσουμε ανοιχτά και σε ένα δημόσιο διάλογο και σίγουρα πρέπει να συζητηθεί και σε ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε μυστικές συναντήσεις οι οποίες
στις οποίες γίνανε συμφωνίες, οι οποίες δεν ήταν συμφωνίες, αλλά τελικά καταγράφησαν ως συμφωνίες. Αυτά μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Θυμάστε τι υπόθηκε για την περίφημη συνάντηση του Βερολίνου, ναι, όπου συναντήθηκαν οι τρεις σύμβουλοι. Και συμφωνίες τις οποίες μαθαίνουμε ότι ξεκινάνε, συζητήσεις τις οποίες μαθαίνουμε ότι ξεκινάνε στο ΝΑΤΟ, όχι από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά από το ή του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει μία κρυφή διπλωματία, η οποία δυστυχώς φαίνεται να περιλαμβάνει και κάποιες υποχωρήσεις από την εθνική θέση. Το αν πρέπει να γίνουν ή όχι, αυτό θα πρέπει να συζητηθεί ανοιχτά, σε ένα ανοιχτό διάλογο και σίγουρα σε ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει εθνική θέση, ο Πρωθυπουργός οφείλει να την υπερασπίζεται και όχι να την περνά. Οπότε, ας βγάλουμε τώρα από την κουβέντα τη λέξη υποχωρήσεις για να διευκολυνθεί η κουβέντα. Να το πούμε αλλιώς. Η Ελλάδα, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνει κάποιους ελιγμούς, να το πω, να προβεί σε κάποιες κινήσεις σε κάθε περίπτωση που να δείξει ότι διευκολύνει τη διεξαγωγή αυτού του διαλόγου, ότι θέλει να κάτσει στο τραπέζι. Προφανώς και πρέπει να πάμε σε διάλογο, για τη μόνη διαφορά που έχουμε, και αυτή είναι οι θαλάσσιες ζώνες. Όχι τη μείζωνα, αλλά τη μόνη διαφορά που έχουμε, που είναι οι θαλάσσιες ζώνες. Πρέπει να πάμε σε διάλογο και αν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε, ναι, να υπάρξει ένα μνημόνιο κατανόησης με το οποίο θα πάμε στη Χάγη για να λυθεί η μόνη διαφορά. Προφανώς και πρέπει να συζητάμε. Δεν είναι δυνατό να μην συζητάμε με την Τουρκία. Αλλά να συζητάμε με τους όρους που έχουμε θέσει εδώ και δεκαετίες ως χώρα και όχι με τους όρους που θέλει να θέσει η άλλη πλευρά. Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου με τηλεδιάσκεψη για τα θέματα που συζητήθηκαν και κυρίως για τα έργα που εκτελούνται ή προχωρούν σε διάφορα νησιά της προαρμοδιότητάς του, μίλησε στην τηλεόραση ΑΓΕΟ ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κύριος Βασίλης Παπαϊκονόμου. Οι συνεδριάσεις γινόντουσαν κανονικά ανάλογα με τα θέματα που παρουσιάζονταν. Απλά δεν ήταν διαζώσεις, υπήρχε η λύση της τηλεδιάσκεψης. Η λύση της τηλεδιάσκεψης και η διαπεριφορά σε ψηφοφορία, οι οποίες ήταν νόμιμες διαδικασίες. Σήμερα τα θέματα που έχουμε στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκριση δαπανών διάφορων προμηθειών και υπηρεσιών, έγκριση οδηπορικών εξόδων του προσωπικού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έγκριση πρώτου ΑΠΕ του έργου επίγουσα αποκατάσταση ζημιών από καθίδρυση νοτιοδυτικού τμήματος λιμένου Ακαντιάς Ρόδου υπό τη αναδόχου εταιρεία Batch Make IKE, η οποία είναι μια αποκατάσταση η οποία έγινε το προηγούμενο έτος, απλά έπρεπε να γίνει διαδικασία εκπόνησης μελέτης, έγκριση από το Υπουργείο και να ολοκληρωθεί το έργο. Έγκριση πρώτου πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου επισκευή κρυπηδωμάτων λιμένα Φρίκασου, το οποίο είναι προϋπολογισμό 650.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός. Μία εταιρεία έχει υποβάλει προσφορά για την εκτέλεση του έργου, η Vast Make IKE. Και σήμερα θα έρθουν τα πρακτικά του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ορισμός τεχνικού υπαλλήλου για την Επιτροπή Παραλαβής Αντικατάσταση Αγκυροβολίων Λιμένα Σίμης είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο και είναι αυτή τη στιγμή εκτελείται το έργο. Έχουν κατασκευαστεί τα αγκυροβόλια, οι οποίοι είναι μεγάλοι όγκοι από πλεισμένο σκυρόδερμα και έχει ξεκινήσει η βύθισή τους στο λιμένο της Σίμης.
καθορισμός εξομοιούμενης χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης στη θέση πέταλο του λιμένα Σίμης είναι μία μελέτη η οποία πρέπει να γίνει. Η μελέτη έγινε, θέλουμε την έγκριση από το Υπουργείο, ώστε να μπορούμε να εκτελούμε τα έργα στο χερσαίο τμήμα του λιμένα της Σίμης. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή του έργου, προμήθεια και κατασκευή κινητών κυκλοδομάτων λιμένων νότιας Δωδεκανήσου. Αυτά είναι τα βασικά θέματα. Επίσης, εκτός ημερησίας διατάξεως, έχουμε την έγκριση του πρώτου ΑΠΕ του έργου αντικατάσταση αγκυροβολίων λιμένων Σίμης της αναδόχου εταιρείας Vast Make Ike. Αυτά είναι τα θέματα του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ξυλοπεζόδρομος προχωράει κανονικά το έργο. Κανονικά η αποπεράτωσή του προβλέπεται το τέλος Φεβρουαρίου του 2021, αλλά ο ανάδοχος υπολογίζει ότι μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα έχει ολοκληρώσει το έργο. Στην Κάλυμνο με το άθλημα του bowling ξεκινά το ανεπτυξιακό πρόγραμμα των Special Olympics Ελλάς. Την Παρασκευή, παρουσία του Προέδρου και Πρέσβη Διονύση Κοδέλα, καθώς και στελεχών των Special Olympics Ελλάς, πρόκειται να υπογραφεί συμφωνητικό συνεργασίας με τον Δήμο Καλύμνου. Η έναρξη του αναπτυξιακού προγράμματος στην Κάλυμνο αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής ατόμων με νοητική αναπηρία σε αθλητικά προγράμματα τόσο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, όσο και σε παγκόσμιους αγώνες Special Olympics. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ευχές από όλους εμάς για καλό βράδυ.